Υποχρεωτική θα καταστεί σύντομα η ανακύκλωση φίλτρων από καπνικά προϊόντα. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής, Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, ανέφερε ότι την ευθύνη θα έχουν οι εταιρείες εισαγωγής και εμπορίας των καπνικών προϊόντων. Ο Ρυπαίνων θα πληρώνει τώρα και για τα αποτσίγαρα, δηλαδή τα φίλτρα για όλα τα είδη καπνικών προϊόντων. Δηλαδή τα κανονικά τσιγάρα, τα λεγόμενα τυλιχτά, τα πουράκια, ακόμη και τα ηλεκτρικά τσιγάρα τα οποία έχουν φίλτρα. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής ολοκλήρωσε την συζήτηση κανονισμών για την διαχείριση αποβλήτων από προϊόντα καπνού. Η ευθύνη θα είναι στις εταιρείες παραγωγής και εισαγωγής. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής, Χαραλάμπος Θεοπέμπτου, δήλωσε στο ΡΙΚ ότι σύντομα θα εφαρμοστεί νομοθεσία για την υποχρεωτική ανακύκλωση των φίλτρων των τσιγάρων. Θα είναι υποχρεωμένες να συνεισφέρουν στους καθαρισμούς τους οποίους πρέπει να γίνουν. Και με δική τους πρωτοβουλία και με τη συνεργασία της τοπικής αρχής μπορούν να βάλουν και σε συγκεκριμένα δοχεία που παρατηρείται, για παράδειγμα, μεγάλη ποσότητα από τσιγάρα, να έχουν κάποια δοχεία να τα βάζει μέσα ο κόσμος. Ειδικά δοχεία τοποθετήθηκαν ήδη στη Βουλή και σε άλλους χώρους, ενώ υπάρχουν και σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Ο Χαράλαμπος Θεοπέμπτου εκτιμά ότι η ρύθμιση δεν αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση των τιμών των τσιγάρων. Ο κύριος Θεοπέμπτου ανέφερε ότι στόχος παραμένει η μείωση του καπνίσματος. Αύξηση στα τσιγάρα αν έχουμε, θα έχουμε μάλλον επειδή γίνεται ένας πόλεμος εναντίον του καπνίσματος, ξέρετε. Επομένως, αυτό το κάνει συνήθως με φορολογίες και απαγορεύσεις. Οπότε, όταν απαγορεύεται να καπνίζεις εκεί ή εδώ και δεν βρίσκεις στόχο να πάει να καπνίσεις, καταλαβαίνετε ότι σιγά σιγά μειώνεται και η κατανάλωση. Σε πολλές χώρες, ακόμη και σε ανοιχτούς χώρους, υπάρχει ειδικός χώρος για καπνιστές, πρακτική η οποία συμβάλλει καθοριστικά στη μείωση του καπνίσματος.